Η Ροξάνη είναι ένα ρομποτικό σύστημα που αποτελείται από ένα όχημα και ένα κέντρο ελέγχου και έχει ως σκοπό να εντοπίσει εγκλωβισμένους σε ερείπια μετά από φυσικές καταστροφές όπως για παράδειγμα οι σεισμοί. Δημιουργήθηκε από το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής υπό μορφή πτυχιακής εργασίας. Χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας με το ηλικιώδες ποσό των 1.200 ευρώ και ο στόχος της δημιουργίας του ήταν ακριβώς να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε άμεσα να είναι αξιοποιήσιμο. Η πληροφορία την οποία συλλέγει η Ροξάνη στέλνεται ασύρματα στον διαχειριστή του συστήματος και μέσω διαδικτύου στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Βοηθάει δε το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων να πάρει τις ορθότερες αποφάσεις προκειμένου να γίνει ο απεγκλωβισμός του εγκλωβισμένου. Στόχος της Ροξάνης ήταν να δημιουργηθεί ένα πρότυπο με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα για ένα σύστημα έρευνας και διάσωσης. Η κατασκευή του ρομποτικού οχήματος ξεκίνησε το 2009 από δύο σπουδαστές του ΤΕΙ Καβάλας στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας. Όλα ξεκίνησαν με τον πρόγονο της Ροξάνης, με το όνομα Προμηθέας, μία από τις 20 με 30 εργασίες, οι οποίες δημιουργούνται στο Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ετησίως, στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Βασισμένα στον Υπολογιστή. Μια δεύτερη προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος ήταν η ανάθεσή του σε μορφή πτυχιακής εργασίας, η οποία παρουσιάστηκε το 2009 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τρίτη απόπειρα δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος ήταν η ανάθεση σε μένα και στον Παντελή Κωνσταντίνο Άγγελο, οι οποίοι κατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου το ρομπότ όσον αφορά τον προγραμματισμό, τα μηχανολογικά και τα ηλεκτρολογικά μέρη, σε μορφή πτυχιακής εργασίας, η οποία παρουσιάστηκε το 2010. Η Ροξάνη αποτελείται από ένα κέντρο ελέγχου και ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομποτικό όχημα που στέλνει εικόνα και ήχο από το χώρο στον οποίο κινείται. Έχει δε τη δυνατότητα να εντοπίζει ακόμα και ανθρώπους που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Η Ροξάνη αποτελείται από δύο μέρη, το ρομποτικό όχημα και το κέντρο ελέγχου. Το ρομποτικό όχημα κινείται σε ένα ζευγάρι πιστριών, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα 360 μοίρες περιστροφή γύρω από τον εαυτό του. Διαθέτει ένα δεύτερο ζευγάρι πιστριών, το οποίο τίθεται σε λειτουργία σε περιπτώσεις που το όχημα υπερβαίνει τις 45 μοίρες. Διαθέτει μια κάμερα, η οποία μεταφέρει στο κέντρο ελέγχου την οπτικοακουστική επαφή με το χώρο, καθώς επίσης και έναν αισθητήρα διοξιδίου του άνθρακα, ο οποίος εντοπίζει την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στο χώρο. Ένα αυτόματο σύστημα φώτων πλοήγησης, ένα αισθητήρα καπνού, που συνοδεύεται με ένα σύστημα πυρόσβεστης μικρών εστίων φωτιάς, ένα πομπό GSM και ένα καταγραφικό ήχου, το οποίο λειτουργεί σαν το μαύρο κουτί όσον αφορά τις αποστολές μας. Η εικόνα και ο ήχος μεταφέρονται από το ρομποτικό όχημα στο κέντρο ελέγχου, όπου πλέον ο χειριστής μπορεί να έχει αμφίδρομη ηχητική επαφή με το περιβάλλον το οποίο γίνεται η αποστολή. Ήδη η Ροξάνη μετράει τις πρώτες της επιτυχίες με σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. Η Ροξάνη πήρε μέρος στην διοργάνωση Athens Digital Week του Δήμου Αθηναίων το Σεπτέμβριο του 2009. Ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από τους επισκέπτες της έκθεσης και πήρε το πρώτο βραβείο ρομποτικής κατασκευής. Εκτέθηκε στις εκθέσεις Shell Expo, Θράκη, Καβάλα, επί σειρά ετών και παρουσιάστηκε το Μάιο του 2010 στον Πρωθυπουργό κύριο Γεώργιο Παπανδρέου και την Υπουργό Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πήρε μέρος ως έκθεμα εκτός συναγωνισμού στο 1ο, 2ο και 3ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής που έγινε στην Καβάλα από το 2010 έως το 2012. Στους συντελεστές της Ροξάνης απονεμήθηκε από τον Ομάρχη Καβάλας σε πανηγυρική διαδικασία
τιμητικό δίπλωμα. Ζητούμενο σε επόμενο στάδιο είναι η Ροξάνη να αποτελέσει ένα πλήρες βιομηχανικό προϊόν. Για να μπορέσει να γίνει εκμετάλλευση του προϊόντος αυτού, θα πρέπει να αλλάξει μορφή όσον αφορά τα ηλεκτρονικά της, όλα μαζί να συναποτελέσουν ένα, αν είναι δυνατόν, ολοκληρωμένο κύκλωμα. Η κάμερα να αλλάξει, αλλάξει μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας και να γίνει η επεξεργασία, αν είναι δυνατόν, του σήματος που λαμβάνει. Και βέβαια το εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να γίνει από υλικό σκληρό και ανθεκτικό και ελαφρύ, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται χωρίς πρόβλημα στα ερείπια. Εκτιμώ ότι σε κάθε περίπτωση, εάν τελικά το προϊόν αυτό μπορέσουμε να το μετατρέψουμε σε πρότυπο βιομηχανικό, θα μπορέσει να μπει στην παραγωγή, θα αποφέρει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά ωφέλη. Το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας έχει να παρουσιάσει και άλλες καινοτόμες ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο πτυχιακής εργασίας.